Ζούμε καθημερινά και φοιτούμε κάτω από άθλιες συνθήκες. Το σχολείο μας ακόμα λίγο θα καταντήσει τελείως ακατάλληλο. Είναι η φωνή των 740 μαθητών που φοιτούν στο γυμνάσιο Τσιρίου, όπου τα πολλαπλά προβλήματα χρονολογούνται από το 1997. Εγκατάσταση ανελκυστήρα για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Κάγκελα για τις σκάλες. Ενίσχυση ηλεκτρικής εγκατάστασης. Κατασκευή αποχωρητηρίων στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης. Σπασμένα τζάμια. Είδα ένα παιδάκι πάνω στο καροτσάκι, το οποίο προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να ανέβει και να βρει πρόσβαση για να ανέβει στον κύριο χώρο. Ο Ντάνιελ Παναγιώτου είναι ένα από τα δύο παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα διακίνησης του στο σχολείο. Ζητά την ευαισθητοποίηση του Υπουργού Παιδείας. Αν θα μπορούσε να κάνει κάτι, θα ήμουν ευχαριστημένος. Και όχι μόνο για μένα, αλλά όταν θα έρθουν κι άλλα έτσι, παιδιά με αυτό το πρόβλημα. Οι μαθητές πραγματοποίησαν δύο ώρες αποχή από τα μαθήματά τους, ενώ δεν αποκλείεται να κλιμακώσουν τα μέτρα. Η διευθύντρια του σχολείου δεν επέτρεψε τη λήψη εικόνων από τις αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες, σύμφωνα με τους γονείς, είναι τιμόροπες.